και της εισαγωγής μου, ότι την ίδια ώρα που ενισχύει η Κυπριακή Δημοκρατία και τη στήριξη μέσα από συμμαχίες, είχαμε τις τρεις οριοθετήσεις, είναι η γαλλική ενίσχυση, είναι η δραστηριοποίηση ενεργειακών κολοσσών με τα συμβόλαια στην Κυπριακή Δημοκρατία, μόλις και σήμερα η Τουρκία προχώρησε σε νέα ναύτεξ και μάλιστα πολύ κοντά στο τεμάχιο 6, ένα σημείο κλειδί για την Τουρκία, αλλά και την ίδια ώρα προχωρεί και η ίδια σε πολύ σημαντικές συμμαχίες, σε άλλα επίπεδα. Ναι, με ας χώρες αρχίσουμε που... με την άφτεξη, να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Στην πραγματικότητα η Τουρκία πάντοτε αποδέχεται τις ναύτεξ που έχουμε ήδη πάρει και τοποθετήσει πάνω στο χάρτη. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζει ποτέ καμία ναύτεξ. Άρα όλο το παιχνίδι είναι να δηλώσουμε εμείς τις ναύτεξ πριν από αυτήν. Όσο αφορά το ότι εκδίδει ναύτεξ σε περιοχή όπου κανονικά θα έπρεπε να εκδίδεται, για παράδειγμα, από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι από το κέντρο ελέγχου, από το κέντρο της Τουρκία, δεν είναι παράτυπη διαδικασία? Όχι, όχι, δεν πάει έτσι η ναύτεξ, γιατί είναι μια διεθνή διαδικασία. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι είναι μόνο ένα κράτος που έχει δικαίωμα να βάλει ναύτεξ. Άρα το θέμα είναι ποιος θα προλάβει να εκδώσει νωρίτερα ναύτεξ. Είναι ένα παιχνίδι που κάνει και η Ελλάδα με την Τουρκία σε διάφορες περιοχές. Άρα η ναύτεξ θα είναι απλώς μια δραστηριότητα που θα υπάρξει πάνω στη θάλασσα. Έχουμε το ανάλογο με τις ΝΟΤΑΜ. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι από τη στιγμή που είναι στρατιωτικές ασκήσεις, δεν παραβιάζουν την ΑΟΣ. Αυτό που παραβιάζει την ΑΟΣ είναι η αξιοποίηση σε επίπεδο οικονομικό. Δηλαδή, ένας ψαράς παραβιάζει την ΑΟΣ όταν μπαίνει μέσα στην ΑΟΣ, ενώ μια τουρκική φρεγάτα στρατιωτική δεν παραβιάζει απολύτως τίποτα, γιατί είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα. Για παράδειγμα, στο τεμάχιο 6, ναι, σε περίπτωση που πάει πρώτα η Τουρκία και στήσει εκεί πλατφόρμα για να αρχίσει... Δεν μπορεί να στήσει πλατφόρμα, έρευνες, γιατί αυτό είναι... οικονομία. Άρα τότε έχουμε παραβίαση. Άρα το να κυκλοφορεί. Θα συνιστά παραβίαση αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα και να κάνει σεισμικές έρευνες είναι παραβίαση. Ενώ το να κυκλοφορεί με φρεγάτες ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος είναι απλώς η διαδικασία που προβλέπεται από τα διεθνή χωρικά ύδατα. Η ΑΟΣ είναι μόνο και μόνο για τα οικονομικά δεδομένα. Άρα η παραβίαση γίνεται όταν ο άλλος θέλει να έχει απολαβές οικονομικές. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Άρα αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για μας. Λοιπόν. Δεν είναι ενοχλητικό. Το άλλο που δεν είναι ενοχλητικό, το να κάνει εμπορικές σχέσεις, να συνάψει εμπορικές σχέσεις η Τουρκία, ακόμα και σε θέματα αμυντικά, από τη στιγμή που είναι ειδικά αμυντικά, είναι πολύ λιγότερο ενοχλητικό, ειδικά όταν ξέρουμε πού θέλει να βάλει αυτή την άμυνα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Ελλάδα ούτε με την Κύπρο. Μιλάμε πιο πολύ για το βάθος της Τουρκίας. Και επιπλέον, επειδή είναι αμυντικά συστήματα, είναι ας πούμε όπως θέλετε τα Αμερικάνικα που είναι τα Patriot, δεν έχουν στόχο μια στοχοποίηση. Θα κάνουν μια αντεπίθεση σε σχέση με μια στοχοποίηση. Και για να είμαστε ακριβείς, γιατί έχω μπροστά μου το δημοσίευμα του Reuters, αναφέρεται σε επιστολή ουσιαστικά πρόθεσης για συνεργασία της Τουρκίας με την Γαλλία και την Ιταλία για να ενισχύσουν τη συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την πυραυλική άμυνα. Ωραία, ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή, επειδή βρισκόμαστε αρκετά συχνά και ξέρετε πώς λειτουργώ. Εγώ βλέπω τώρα λοιπόν μια ζυγαριά που από τη μια μεριά έχουμε μια πραγματικότητα και από την άλλη έχουμε μια πρόθεση. Και εμείς, και επειδή έχουμε την ιτοπάθεια, την τοπική, έχουμε την τάση να τα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο. Άρα η πρόθεση αυτή μπορεί πρώτον να μην υλοποιηθεί καν, ενώ από την άλλη πλευρά τα συμβόλαια με την Total, τα συμβόλαια με την ExxonMobil λειτουργούν και το γεγονός ότι θα διαμορφώσουν την κυπριακή οικονομία, αυτό είναι ήδη στην πραγματικότητα, δεν είναι μια πρόθεση ή ένα σενάριο. Άρα εγώ βλέπω ότι η Κύπρος καταφέρνει και υλοποιεί το όραμά της, ενώ η Τουρκία παραμένει ακόμα στο επικοινωνιακό, που σημαίνει πρακτικά ότι ξέρουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο έχει χάσει το timing. Άμα ήθελε πραγματικά να κάνει παρεμβολές στο θαλάσσιο οικόπεδο 6, έπρεπε να το κάνει πριν τα συμβόλαια. Το γεγονός ότι έγιναν μετά τα συμβόλαια με την Ιταλία και τη Γαλλία και την ενίσχυση που έρχεται τώρα από τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος ήταν καθόλου υποχρεωμένος να πει ότι θα είναι μαζί μας σε διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσε να παραμείνει στο επίπεδο το εμπορικό με την Total και νομίζω ότι κανένας δεν θα του έλεγε κάτι κακό. Ήταν ρητή η εκδήλωση ενίσχυσης. Ήταν ρητή, ήταν ακόμα και συμβολική, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο στη Γαλλία. Όταν ο Γάλλος Πρόεδρος κατεβαίνει τα σκαλιά έως το τέλος, είναι ότι εκτιμάει πολύ το άλλο κράτος. Συνήθως παραμένει πάνω ή κάνει το ενδιάμεσο. Εδώ κατέβηκε. Για τον Πρόεδρο κατέβηκε. Ναι, το είδατε και μάλιστα αγκαλιάστηκαν, που αυτό είναι ακόμα πιο σπάνιο.
Μάλιστα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί... Ναι, γιατί είναι οι κώδικες της Γαλλίας και δυστυχώς όταν κοιτάζουμε τις σχέσεις μας, κοιτάζουμε μόνο από την πλευρά μας. Άμα ξέραμε εμείς, ας πούμε, ότι ο Κύπριος πρόεδρος κατεβαίνει τα σκαλιά μόνο όταν θεωρεί ότι η άλλη χώρα είναι αξιόλογη, αλλιώς παραμένει πάνω, θα βλέπαμε αυτούς τους κώδικες στην καθημερινότητά μας. Απλώς δεν το έχουμε συνηθίσει. Η Γαλλία είναι ένα πρωτόκολλο που ακολουθεί πολύ πιστά ο πρόεδρος. Άρα, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, ποιες θα ήταν οι ασφαλείς εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε για το πού οδηγούμαστε σε ό,τι αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ, σε ό,τι αφορά την επίτευξη και ολοκλήρωση των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την Τουρκία προς το παρόν να εκφράζει προθέσεις. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις κατά πόσον αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε. Δεν είναι στοίχημα, είναι στρατηγική κίνηση πάνω σε μια σκακέρα, άρα πολύ δεν σωστά υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το 2018 θα έχουμε ταυτόχρονες γεωτρήσεις, που αυτό είναι απίστευτο ακόμα και για τους Κύπριους, γιατί θεωρούσαμε παλαιότερο ότι όταν έχουμε ήδη μια γεώτρηση είναι εντάξει, όταν έχουμε το θαλάσσιο οικόπεδο 6, το 10 και το 11 που θα παίξουν, γιατί είναι σημαντικό για αυτές τις εταιρείες, γιατί αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι όταν υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, αμέσως είναι η εταιρεία που βιάζεται, γιατί πρέπει να αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο το κοίτασμα. Άμα δεν είναι εμπορεύσιμο, τότε πρέπει να φύγει. Και επιπλέον κάνει και μια ανανέωση. Το θυμάστε και με την Total για το θαλάσσιο οικόπεδο 11, έκανε ανανέωση και ήταν αναγκασμένη να πληρώσει μια ρήτρα γιατί δεν είχε κάνει τη γεώτρηση εντός της διετίας. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα λειτουργούν τώρα και είναι προς όφελος της Κύπρου. Και το άλλο που είναι σημαντικό, για να συνεχίζω την ερώτησή σας, είναι ότι όλα αυτά τα συμβόλαια και όλες αυτές οι υπογραφές έχουν γίνει με την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι μια οποιαδήποτε κοινότητα. Κατά συνέπεια, άμα το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, τι θέλουν αυτές οι χώρες? Θέλουν μια χώρα η οποία να είναι σταθερή και ελεύθερη. Mm-hmm. Αυτό όμως πώς επηρεάζει το γεγονός ότι στο βορρά υπάρχει αυτή η γκρίζα κατά την Τουρκία ζώνη στα θέματα οριοθέτησης. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει γκρίζα οριοθέτηση κατά για την Τουρκία. Ακριβώς. Μπαίνω στο πλαίσιο κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει υπογράψει μια συμφωνία οριοθέτησης με τα κατεχόμενα, τα οποία καταπατά. Διότι είναι στα 2/3, 1/3. Δεν έχει κάνει ούτε καν το μισό. Άρα θέλω να πω ότι θέλει να δείξει σε άλλους ότι εγώ όταν υπογράφω με νησιά, παίρνω τα 2/3. Το κάνει ακόμα και για τα κατεχόμενα. Άρα εμείς ξέρουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τα κατεχόμενα είναι παράνομη και δεν υπάρχει. Άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. 1/3, 2/3, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Η Τουρκία δεν ήξερε ότι τα κοιτάσματα είναι όλα στον Νότο. Άρα επιμένει σε ένα παίγνιο που αφορά ακριβώς το έδαφος και τα προβλήματα του ελληνισμού λύνονται μέσω της θάλασσας και όχι μέσω του εδάφους. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει τα 13 θαλάσσια οικόπεδα που έχει. Θα δείτε ότι σιγά σιγά θα βγάλει και άλλα, δηλαδή θα ανακοινώσει εκ νέου διαγωνισμούς, θα το κοιτάξετε προσεκτικά και το θαλάσσιο οικόπεδο 8. Και θα δείτε ότι όταν θα το ανακοινώσουμε, θα πείτε γιατί τώρα ξαφνικά, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοίτασμα στόχος πάλι του τύπου ζώρα, ακόμα μεγαλύτερος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι... Με βάση ποια στοιχεία το γνωρίζουμε αυτό? Έχουμε ήδη την αναλογική γεωλογία που εξετάζει τα σεισμικά δεδομένα και ξέρουμε ότι έχουμε ένα κοίτασμα με καρστικό ασβεστόλιθο τέτοιου τύπου. Μετά είναι, πρέπει να γίνει η γεώτρηση για να δούμε τι πίεση έχει, ποια είναι η ποιότητα κτλ. Άρα σημαντικό πράγμα είναι το γεγονός ότι το μοντέλο ενός κοιτάσματος με καρστικό ασβεστόλιθο υπάρχει στην Κύπρο και είναι αυτό που απέδειξε η γεώτρηση της Total. Γι' αυτό η δεύτερη γεώτρηση είναι πολύ ενισχυτική. Και το γεγονός ότι ξαφνικά και ο Γάλλος πρόεδρος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία θέλει να πει ότι έχει δεδομένα από την ίδια την Total που είναι πολύ ακριβέστερα από ό,τι πιστεύουμε. Όλο αυτό όπως μας το περιγράψατε και το αναλύσατε και πολύ ξεκάθαρα μάλιστα, σε συσχετισμό με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, στο αδιέξοδο ουσιαστικά, για να μην κοροϊδευόμαστε, στο οποίο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για επίλυση του Κυπριακού. Γιατί όπως είπατε και οι ξένες χώρες θέλουν ένα, υπέγραψαν με την Κυπριακή Δημοκρατία, Φωστά. θέλουν την ασφάλεια, θέλουν ένα ελεύθερο κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεύθερο κράτος. Έχουμε κατεχόμενα. Έχουμε κατοχή.
τα όλα που έχουμε υπέρ μας, όπως τα περιγράψετε, ως πολύ ισχυρά χαρτιά, ως πολύ ισχυρά δεδομένα πλέον, όχι μόνο κουβέντες, είναι δεδομένα. Μπορούν και ανέ πώς να αξιοποιηθούν, ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική μας θέση σε επίπεδο Κυπριακού. Πρώτα απ' όλα κοιτάζεται πάντοτε πώς να ενισχυθούμε εμείς και δεν κοιτάζεται πώς να αποδομήσουμε τους άλλους. Και τα δύο μπορούν να υπάρξουν. Άρα η ιδέα ποια είναι. Από τη στιγμή που η Τουρκία λέει σε όλους ότι εγώ είμαι εδώ για να προστατεύσω τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι επειδή είναι Κύπριοι πολίτες έχουν δικαίωμα και αυτές τις απολαβές της Κυπριακής ΑΟΣ. Σιγά σιγά όλοι καταλαβαίνουν ότι τα επιχειρήματα της Τουρκίας δεν στέκουν. Άρα είναι σε μια περιοχή που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν υπάρχει πλαίσιο για ασφάλεια. Είναι σε μια περιοχή όπου είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε επίπεδο οικονομικό και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για όλες τις κοινότητες που βρίσκονται. Κατά συνέπεια, ποιος είναι ο λόγος της παρουσίας. Άρα, αν το κοιτάξετε έτσι, σας το λέω τώρα λίγο πιο ευρωπαϊκά και όχι μόνο κυπριακά, θα καταλάβετε ότι δεν μπορούν να βρουν ένα επιχείρημα για να βρεθεί εκεί πέρα η Τουρκία. Επιπλέον, όταν θα ζητήσει στη συνέχεια η Κύπρος να μπει και σε άλλους οργανισμούς, γιατί ξέρετε ότι η Τουρκία βάζει βέτο. Το θέμα είναι ότι βάζει βέτο εναντίον πιανού. Άρα σιγά σιγά βάζει βέτο εναντίον ενός κράτους που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον και για τα θέματα τα ενεργειακά και για τα θέματα της ΑΟΣ επίσημα από το 2013, θα είναι υπέρ της Κύπρου και όχι υπέρ της Τουρκίας. Υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακριβώς. Άρα θα είναι ένα ενιαίο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι όλο το rational που λέμε και σε στρατιωτικά της Τουρκίας καταραίει. Άρα μετά σε κάποια φάση θα περάσουμε στο άλλο στάδιο. Ποιο είναι το κόστος να παραμείνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άχρηστοι. Ελληνοτουρκικά. Στο Δεκέμβριο μεταβαίνει και στην Τουρκία, στην Ελλάδα, ο Ερντογάν, μετά και από την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Κοτσιάς στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον κύριο Τσαβούσογλου. Με φόντο τα ελληνοτουρκικά, πώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και διαβουλεύσεις μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά στους εθνικούς στόχους, όπως τους περιγράψατε πριν, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι σχέσεις που είναι μόνο και μόνο για το φαίνεστε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συζητάνε αυτά τέτοια θέματα, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα, όπως είναι η ΑΟΣ, όπως είναι η οριοθέτηση, τα οποία όμως δεν έχουν εξελιχθεί εδώ και δεκαετίες. Και ούτε πρόκειται να εξελιχθούν για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν υπάρχει κανένα κοίτασμα που είναι κοντά στην γραμμή οριοθέτησης με την Τουρκία. Κατά συνέπεια, η δυσκολία είναι απλώς τεχνική και τεχνητή. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που πρέπει να διατηρούνται και να φαίνεται διπλωματικά ότι δεν έχουμε καμία αντιδραστικότητα, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι το επικοδομητικό. Άρα δεν πρέπει να ποντάρουμε εμείς πάνω σε αυτές τις διαβουλεύσεις για να ενισχύσουμε αυτόν τον αγώνα. Αντιθέτως, πρέπει να κοιτάξουμε το υποκοδομητικό γενικότερα, όπως είναι η Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί πέρα, όταν υπάρχει θέμα ψηφοφορίας, ψηφίζει υπέρ της Κύπρου. Τότε είναι σημαντικό και έχουμε δεδομένα που είναι πρακτικά. Γιατί είπε ο Ερντογάν στην Ελλάδα τότε? Για να φαίνεται. Είναι για το φαίνεστε? Βέβαια. Μόνο. Για τους πολιτικούς είναι πολύ το φαίνεστε. Ναι, αλλά έχουν και μια σημασία, όπως μας περιγράψατε πριν, την συμβολική σημασία του Γάλλου Προέδρου στη Γαλλία, ότι όταν κατεβαίνει τα σκαλιά. Ναι, τώρα θα δούμε ποια σκαλιά θα κατεβάσουμε. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να ανέβουμε σκαλιά, να μην κατέβουμε. Θα το δούμε αυτό. Αλλά εγώ λέω απλώς ότι ο Ερντογάν πάει να δει ποιον. Το Τσίπρα. Ναι, αλλά για ποιο λόγο. Όταν πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Αμερική, ξέραμε ακριβώς ποιο ήταν το πλαίσιο και είχε καθοριστεί από την άλλη πλευρά. Έτσι το είδαμε και στις ανακοινώσεις. Εδώ υπάρχει κάτι που είναι απλώς το φαίνεστε και πρέπει να φανεί από τις δύο πλευρές ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Σημασία είναι να μην κάνουν απολύτως τίποτα πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Παραμένουμε σε αυτά τα ζητήματα. Μπορούμε να παρακολουθούμε.